Έτσι, διότι το ελληνικό στοιχείο, αν μια ομάδα δεν έχει ελληνικό στοιχείο, δεν μπορεί να προχωρήσει. Και όταν λέω να προχωρήσει, να πετυχαίνει τους στόχους. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρουμε μια ομάδα με 10 ξένους. Δεν γίνεται. Επισήμανε ο κόουτς αρκετές φορές το έξω αγωνιστικό είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε υποχρεωτικά, να ξεκαθαρίσει η σύσταση, πάει και όλα τα υπόλοιπα. Όταν με το καλό γίνει αυτό και ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, εσύ με τον κύριο Καρπίδη, εφόσον είμαστε πανέτοιμοι, θα είστε πανέτοιμοι να τελειώσετε σύντομα την υλοποίηση του σχεδιασμού του ρόστερ. Βέβαια. Αλλά όλα όμως θα γίνουν με κάποια σειρά πραγμάτων. Δεν μπορεί να ξεκινήσουμε από το Α, θα πάμε στο Δ. Θα ξεκινήσουμε από το Α, μην ξαναλέμε τα ίδια, τι είναι, και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε. Όταν λοιπόν θα φτάσει η στιγμή του διατάφτα, θα είμαστε έτοιμοι να πούμε πολλά περισσότερα, αλλά πιο πολύ να κάνουμε πολλά περισσότερα. Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν είναι το να λες, σημασία έχει τι κάνεις και ποιος είναι ο στόχος. Η νοοτροπία. Είπαμε λοιπόν με το δύο καρυφίδι, πάμε για αυτό. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε από τη ΡΑΜΑ Αθηνική με μια άλλη φιλοσοφία, με ένα άλλο μάτι το ποδόσφαιρο, με έναν άλλο ερχόμενος ποδοσφαιριστής, με ένα άλλο μυαλό για τον Άρη, γιατί είπαμε ότι ο Άρης έχει κουράσει τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια με όλα αυτά που έγιναν κατά το παρελθόν. Και είναι στενοχωρημένος, μειωμένος, καλοπορημένος και το καθεξής. Δηλαδή αυτόν τον κόσμο 25.000 κατέβει κάτω στο ΆΚΑ και γύρισε πίσω ταπεινωμένος. Τι να του πεις, δεν είναι δικαιολογημένος. Και αυτός να λέει, όχι, μήπως εκείνο, μήπως το Α, μήπως έγινε πέρυσι αυτό, μας είπανε, μας κάνανε, μας γράμε, μα μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Πέρυσι ο Άρης δεν ήταν πρώτος. Ο Άρης ήταν δεύτερος πέρυσι. Φέτος είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ο Άρης ήταν πρώτος. Είναι άλλη η πρεσινή σεζόν, άλλη φετινή και το καθεξής. Δεν είναι, άμα σ' είπαν από την ΕΠΟ, πού ακούστηκα αυτά. Άμα σ' είπαν από την ΕΠΟ, λέξες, ο Γκλητζίκης, ο Α, ο Β, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ξεκίνησε λοιπόν και είπαμε, α, ο Γκλητζίκης, α, ο δεύτερος. Χάσαμε δηλαδή πέρυσι την άνοδο και το ρίξαμε αλλού. Α, ξέρεις, βεβαίως έγινε αδικία, άλλο θέμα αυτό. Βεβαίως έγινε αδικία πέρυσι. Αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να το επικαλεθούμε, να λέμε πράγματα τα οποία άλλα περσινά και άλλα τα θετικά. Και είναι πάει φέτος, ο Άρης είναι πρώτος. Ουδείς αντοβουλής δεν μπορεί. Πρώτος, στο γήπεδο. Για μένα.